18 Μαρτίου 1942, Αϊστράτης, εξορία. 13 μήνες οι εξόριστοι είναι χωρίς ψωμί και 4 μήνες χωρίς λάδι και αλάτι. Τρέφονταν με διάφορα χόρτα, ρέγγες, ψόφια ζώα, με 80 δράμια κρίθινο αλεύρι τη μέρα ή ένα φλιτζάνι του καφέ ρεβίθια. Ένα μικρό παιδί, ο Σιντό Καλή, εξόριστο στον Αϊστράτη από τη Θεσσαλονίκη, δεν είχε μονάχα το μαρτύριο της πείνας. Σαν Εβραίος που ήταν, τον καλούσαν συχνά στην ασφάλεια οι Ναζί και οι ντόπιοι συνεργάτες τους και τον έκαναν μαύρο στο ξύλο. Ώσπου η πείνα και το ξύλο τον έριξαν βαριά στο κρεβάτι. Στον τοίχο είναι κρεμασμένο ένα πορτρέτο του Νίκου Ζαχαριάδη. Το κοιτάζει και μονολογεί. «Ό,τι κι αν συμβεί, δεν γίνομαι προδότης. Σου τορκίζομαι. Είμαι παιδί του Μαλτέζου. Δεν θα με λυγίσει τίποτα. Κι αν πεθάνω, θα είναι περήφανη η Όκνε, γιατί κάνω σαν μέλος της το χρέος μου απέναντι στη νεολαία και στο λαό μας». Ποιος όμως ήταν ο Μαλτέζος? Στα Μέθανα, σε ένα μικρό χωριό στη βορειοανατολική άκρη της Πελοποννήσου, με θέα το Σαρονικό, το 1908 γεννήθηκε ένα παιδί, ο Χρήστος Μαλτέζος, που έμελε να γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά του στο πάνθεον των ηρώων του λαού μας. Ο Χρήστος Μαλτέζος έζησε τα σχολικά του χρόνια στον τόπο που γεννήθηκε. Στη συνέχεια κατάφερε και πέρασε στη νομική σχολή της Αθήνας και εκεί ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τη μαρξιστική ιδεολογία. Γρήγορα εντάχθηκε στις γραμμές της ΟΚΝΕ, της Ομοσπονδίας Κομμουνιστικών Νεολαίων Ελλάδας, της νεολαίας του νεοειδρυθέντος τότε ΚΚΕ, σφυριλατώντας τα επαναστατικά του χαρακτηριστικά που αμέσως διαμόρφωσαν τον τρόπο ζωής και δράσης του. Η υπόθεση της εργατικής τάξης έγινε καθημερινή του έγνοια. Ρίχτηκε με όλες του τις δυνάμεις στη μάχη και γρήγορα απέκτησε καθοδηγητικές θέσεις στην ΟΚΝΕ. Η αυταπάρνησή του αποτελούσε λαμπρό παράδειγμα και έμπνευση για τους συντρόφους του. Υπηρέτησε την οργάνωση με τον καλύτερο τρόπο, όπου του ζητήθηκε, και ανέλαβε την έκδοση της εφημερίδας της ΟΚΝΕ Νεολαία μέσα σε τρομερά δύσκολες συνθήκες. Κάτω από τη μύτη της ασφάλειας, σε διαφορετικά μέρη και περιοχές κάθε φορά, η εφημερίδα κατάφερνε να τυπώνεται τακτικά. Λίγα τετραγωνικά και λίγο φως ήταν αρκετά για να βγει η δουλειά. Ακόμα και μέσα από υπόγεια και πλισταριά, ο Χρήστος Μαλτέζος και οι σύντροφοί του στην εφημερίδα κατόρθωναν να γράφουν και να την εκδίδουν. Χέρι-χέρι, εργοστάσιο το εργοστάσιο, γειτονιά τη γειτονιά, κατόρθωνε να φτάνει παντού παρά τη λυσαλέα προσπάθεια του αστικού κράτους να κάνει τη φωνή των κομμουνιστών να σιγήσει. Στα γραφεία της εφημερίδας, ο Χρήστος Μαλτέζος συλλαμβάνεται για πρώτη φορά το 1934 σε μια απόπειρα τρομοκράτησης της δράσης του. Οδηγείται στην κρατική ασφάλεια και αφήνεται ελεύθερος μετά από 3 μέρες. Η δικτατορία του Μεταξά το 1936 δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Το ΚΚΕ περνά στην παρανομία. Η καταστολή μεγαλώνει. Οι κομμουνιστές φυλακίζονται. Το κυνήγι από την ασφάλεια είναι σκληρό και ασταμάτητο. Η πολιτική δράση έχει μετατραπεί σε ένα καθημερινό αγώνα επιβίωσης. Ο Χρήστος Μαλτέζος δεν το βάζει κάτω και συνεχίζει απτόητος παρά τις κακουχίες και την κρατική καταστολή. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες αρρωσταίνει, όμως ούτε η φυματίωση που αρχίζει να του προκαλεί προβλήματα υγείας είναι ικανή να σταματήσει τη δράση και τη δίψα του να αγωνιστεί για καλύτερες μέρες. Τον Οκτώβριο του 1937 αναδείχθηκε γραμματέας της ΟΚΝΕ. Λίγους όμως μήνες αργότερα, το Μάιο του 1938, θα συλληφθεί στους πρόποδες του Λυκαβητού και θα οδηγηθεί στην έδρα της Ειδικής Ασφάλειας Αθηνών, όπου κατά τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου ήταν ένα κτίριο με δεδαλώδεις διαδρόμους και υπόγεια στη Συμβολή των Οδών 3 Σεπτεμβρίου 106 και Δερίγνη. Εκεί που βασανίστηκαν πολλοί κομμουνιστές, ο Χρήστος Μαλτέζος βίωσε τη φρίκη του καθεστώτος. Υπέστη φρικτούς βασανισμούς για 35 μέρες. Παρά την αγριότητα των αστυνομικών δυνάμεων και την απέτηση από τον Μαλτέζο να αποκαλύψει στοιχεία για την οργάνωσή του, παραμένει ακλόνητος. Δεν του παίρνουν ούτε μισή κουβέντα. Ο Μαλτέζος, ήδη βαριά τραυματίας από τους ξυλοδαρμούς και τα βασανιστήρια, αποφασίζεται να μεταφερθεί στις φυλακές της Κέρκυρας και συγκεκριμένα στην περίφημη ακτίνα Θήτα των φυλακών. Εκεί κρατούνται δεκάδες στελέχη του ΚΚΕ και μαζί με αυτούς ο Νίκος Ζαχαριάδης, γραμματέας του ΚΚΕ. Ο Χρήστος Μαλτέζος θα βασανιστεί βάναυσα και καθημερινά με σκοπό να υπογράψει δήλωση μετάνοιας. Φάλαγγα, καυτό λάδι, μέχρι και απόπειρα να του καρφώσουν πέταλο στο πόδι. Και αυτοί είναι μερικοί μόνο από τους φρικιαστικούς τρόπους που επιστράτευαν οι δήμοι του για να τον κάνουν να υπογράψει. Η αγριότητα των βασανιστηρίων ξεπέρασε κάθε φαντασία. Όμως ο Χρήστος Μαλτέζος παρέμεινε αλήγιστος ως το τέλος. Πέρασε στην Αθανασία στις 22 Νοεμβρίου 1938 στο ψυχιατρίο όπου είχε μεταφερθεί, ώστε στο πιστοποιητικό θανάτου να μην αναφέρεται επίσημα πως πέθανε στη φυλακή.
Είναι χαρακτηριστικά και αποτυπώνουν με τον καλύτερο τρόπο τα συναισθήματα ολόκληρης της οργάνωσης για τον γραμματέα της, τα λόγια του Παναγιώτη Μαυρομάτη, που είχε δουλέψει μαζί με τον Μαλτέζο στην εφημερίδα της Όκνε. Όταν μάθαμε το θάνατό του, δεν τον κλάψαμε, γιατί τους ήρωες δεν τους κλαίνε. Σφίξαμε τις γροθιές μας και ορκιστήκαμε μέσα μας ακόμα μία φορά να μείνουμε πιστοί στο κόμμα, όπως και ο Μαλτέζος. Ορκιστήκαμε ακόμα να δώσουμε στο κόμμα όλες μας τις δυνάμεις, μαζί και τη ζωή μας αν χρειαστεί, όπως ο Μαλτέζος. Τιμήσαμε τη μνήμη του μένοντας πιστοί στον όρκο που δώσαμε, παρά τις μπόρες, τις επιτυχίες ή τις αποτυχίες που γνώρισε το κόμμα μας στην πολυτάραχη ιστορία του, στη σκληρή και την αιματηρή πάλι με τον ταξικό εχθρό. Τέτοιους ήρωες γέννησε η Όκνε, που έδωσαν όλο τους το είναι για την υπόθεση της εργατικής τάξης. Έχισαν το αίμα τους στον αγώνα και με το παράδειγμά τους ενέπνευσαν και εμπνέουν χιλιάδες ακόμα να βαδίσουν στον ίδιο δρόμο. Στον αγώνα για μια καλύτερη κοινωνία, χωρίς εκμετάλλευση και αδικία. Για την επαναστατική αλλαγή του κόσμου.